Καλημέρα σας, σας κάλεσα σήμερα εδώ να σας ανακοινώσω κι εγώ ότι θα συμμετέχω στη διαδικασία ανάδειξης του υποψηφίου Δημάρχου Καλαμάτας από τη Δημοτική Ομάδα και τους τοπικούς συμβούλους, τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και τους προέδρους των τοπικών συμβουλίων. Όπως γνωρίζετε, την προηγούμενη Δευτέρα η Δημοτική Ομάδα συγκροτήθηκε και αποφάσισε να ακολουθήσει τη διαδικασία ανάδειξης του υποψηφίου με τη συμμετοχή όλων αυτών που ανέφερα προηγούμενα. Έτσι λοιπόν και εγώ μετά από αυτή την ανοιχτή διαδικασία, την οποία και υποστήριξα από την αρχή, διότι υπόθηκαν ότι ήταν κάτι που θα με συνέφερε να εκλεγώ μέσα από την 24άδα, εγώ ήμουν από τους πρώτους που υποστήριξα ότι μια ανοιχτή διαδικασία θα είναι πιο δημοκρατική και θα βοηθούσε τον επόμενο υποψήφιο. Έτσι λοιπόν θα συμμετέχω σε αυτή τη διαδικασία που θα κληθούν να ψηφίσουν όλοι οι σύμβουλοι που ανέφερα. Θέλω να πιστεύω ότι μετά από τα 8 χρόνια που βρίσκομαι στην τοπική αυτοδιοίκηση και τις θέσεις τις οποίες υπηρέτησα ως αντιδήμαρχος οικονομικών υγείας πρόνοιας και τώρα πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, έχω αποκτήσει την εμπειρία, είμαι αρκετά δυνατός να μπορώ να συμμετέχω σε αυτή τη διαδικασία έτσι ώστε εάν και εφόσον αναδειχθώ υποψήφιος δήμαρχος να διεκδικήσουμε δυναμικά το Δήμο της Καλαμάτας μαζί με όλη τη δημοτική ομάδα η οποία έχει δεσμευτεί στην απόφαση την οποία πήραμε να συμμετέχουμε όλοι μαζί κάτω από αυτόν που θα αναδείξει αυτή η διαδικασία. Θέλω να πιστεύω ότι όλα αυτά τα χρόνια με τους δημοτικούς συμβούλους συνεργαστήκαμε άψογα, υπήρχε εξαιρετική διάθεση από όλους έτσι ώστε να βοηθήσουμε να προωθήσουμε τα θέματα του Δήμου. Ο Δήμος έχει μια συνέχεια, είμαστε συνέχεια αυτής της δημοτικής ομάδας με την καθοδήγηση του Παναγιώτη του Νίκα όλα αυτά τα χρόνια και θα προσθεθούν, θα εμπλουτιστούν με νέους ανθρώπους οι οποίοι θα έχουν τη διάθεση να προσφέρουν στο Δήμο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία που έχουμε όλο αυτό το διάστημα. Θέλω να πιστεύω ότι τη Δευτέρα θα είναι μια ευχάριστη μέρα για μένα. Ευχαριστώ.